Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Υπουργοί, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του κρατικού προπολογισμού για το 2021 γίνεται κάτω από το βάρο των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, καθώ και τη εργασιακή απορρίθμιση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, ω επιστέγασμα και τη οικονομική κρίση του 2012-2013. Δεν είναι ένα συνηθισμένο προπολογισμό. Είναι ένα προπολογισμό έκτακτη ανάγκη. Όπω πολλέ φορέ τονίσαμε, σημαντικό παράγοντα στην ποιοτική και όχι μόνο στην ποσοτική ανάπτυξη τη οικονομία είναι η ανθρωποκεντρική μορφή που πρέπει να χαρακτηρίζει την οικονομική πολιτική του κράτου. Οι πόλοι, οι πόροι πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν ομοιόμορφη κατανομή στου πολίτε, είτε άμεσα είτε έμμεσα για να μειωθεί η φτωχοποίηση ομάδων του πληθυσμού και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Η οικονομία έχει πραγματική αξία όταν αυτή συνδέεται με του ανθρώπου, το βιωτικό του επίπεδο, την προστασία του από κινδύνου οικονομική φύση που ελοχεύουν και οικοδομεί συνθήκε κοινωνική προστασία. Την προστασία αυτή την έχουν περισσότερο ανάγκη όσοι προέρχονται από τα ευάλωτα στρώματα τη κοινωνία και έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, είτε λόγω ανεργία, είτε λόγω κουρέματο, είτε λόγω απορρόφηση των καταθέσεων του υπό τη μορφή των αξιογράφων. Αυτού του πολίτε, η ΕΔΕΚ το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Πατρίδας μας από την ίδρυση του έταξε ως βασικό στόχο να στηρίζει έμπρακτα με δράσεις κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Να προωθεί μέτρα για δικαιότερη κατανομή των φρολικών βαρών. Να συμβάλλει στη μείωση του οικονομικού χάσματο μεταξύ των ψηλών και των χαμηλών εισοδημάτων. Να περιορίσει την περαιτέρω συρρήκνωση τη μεσαία τάξη, που αποτελεί την ουσιαστική κοινωνική δύναμη τη οικονομία. Να αποτρέψει τον κίνδυνο αποσύνθεση τη κοινωνική συνοχή. Δεν είναι δυνατόν σήμερα το 24% του πληθυσμού να βρίσκεται κάτω ή κοντά στο όριο τη φτώχεια. Παρά του ορατού κινδύνου, τόσο οι σημερινοί όσο και οι προηγούμενε κυβερνήσει δεν σχεδίασαν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνική πολιτική, το οποίο να στηρίζει αποτελεσματικά τι ομάδε του πληθυσμού που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κοινωνική φύση. Η απουσία αυτού του σχεδιασμού έγινε επώδυνη αισθητή. Τόσο στην κρίση του 2012-2013, όσο και στι σημερινέ έκτακτε συνθήκε που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού. Η ανάγκη στήριξη όσων έχουν πληγεί από αυτή, κυρίω των αυτοτελώ εργαζομένων, των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, λιανικού εμπορίου και όχι μόνο, των επιχειρήσεων εστίαση και των άλλων, είναι επιβεβλημένη. Κατέθεσε στην κυβέρνηση εδέκολο κληρωμένε προτάσει οικονομική στήριξη μέσα από την παροχή έμεση ρευστότητα χωρί επιβαρύνσει και κινδύνου απώλεια περιουσιακών στοιχείων. Η ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να συμβάλλει ή και να επιτρέψει την περαιτέρω φτωχοποίηση των συμπατριωτών μα. Την ίδια στιγμή, αντιλαμβανόμαστε και την κρισιμότητα των στιγμών και την οποία ω κόμμα δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Άλλοι έχουν την ευθύνη για την οικονομική κρίση που έπληξε την πατρίδα μα. Συναισθανόμαστε όμω και την τραγική κατάσταση των πολιτών οι οποίοι επίση δεν φέρουν ευθύνη. Γι' αυτό αναλάβαμε πρωτοβουλίε άρση του αδιεξόδου λόγω τη καταψήφιση του προπολογισμού. Προτείναμε στην κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ώστε ο προπολογισμό να γίνει πιο ανθρωποκεντρικό και να αναθεωρήσουμε την αρχική μα απόφαση. Από την αρχή, τονίσαμε ότι η πρόθεσή μα δεν ήταν ο εκβιασμό. Οι προτάσει μα δεν είχαν στόχο να επιφέρουν πρόσθετο σοβαρό οικονομικό κόστο στον προπολογισμό και να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική του βιωσιμότητα, αλλά να εξορθολογήσουν τι κατανομέ πόρων, να διορθώσουν ανισότητε και κοινωνικέ τρευλώσει, ώστε να προστατεύσουμε του πολίτε από τι άδικε εκποιήσει των περιουσιών του, να στηρίξουμε τι εργαζόμενε μητέρε και του πολίτε που προέρχονται από τι ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού και έχουν πραγματική ανάγκη βοήθεια, να κατοχυρώσουμε ώστε η κατώτατη σύνταξη να είναι υψηλότερη από το όριο της φτώχειας και η αφιπηρέτηση των εργαζομένων σε βαριά επικίνδυνα και αυθυγινέ επαγγέλματα να γίνεται στην ηλικία των 63 χρόνων χωρίς την αποκοπή του 12%. Να βοηθήσουμε με κίνητρα και ορθολογικές παροχές στους κατοίκους της Υπέθρου, των ορεινών και ημιωρινών κοινοτήτων, των προσφυγικών συνοικισμών για απόκτηση, ανακαίνιση ή επέκταση της κατοικίας τους. Να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της Υπέθρου και να αναχαιτήσουμε την αστιφιλία. Να αναβαθμίσουμε τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, κυρίως αυτός που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την εξασφαλίσουν με άλλους τρόπους και να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών από τις λίστες αναμονής. Να υπενθυμίσω, γιατί πολλοί επικαλέστηκαν την κοινωνική τους ευαισθησία, ότι το 2018 σε αυτόν το σώμα ψηφίσατε, εκτός από την ΕΔΕΚ, 45 εκατομμύρια ευρώ για να δοθούν για δίθεν μείωση τη τιμή των καυσίμων. Ποσόν το οποίο σε μερικέ εβδομάδε κατέληξε ενό κερδοφορία στα ταμεία των εταιριών πετρελοειδών. Αλήθεια, γιατί δεν ψηφίσατε να παραχωρηθούν αυτά τα λεφτά για κοινωνικέ παροχέ και βοήθεια προ δυσπραγούντε συνανθρώπου μα, όπω είχε προτείνει η ΕΔΕΚ, που ήταν τότε η κοινωνική σα ευαισθησία. Είναι εμφανέ ότι η αποδοχή από την κυβέρνηση τη πλειοψηφία των προτάσεων τη ΕΔΕΚ ενόχλησε κάποιου. Και δεν θα μπω στη λογική του πληστηριασμού τώρα ποιοι έκαναν τι προτάσει και ποιοι όχι. Αν ήταν αυτέ οι προτάσει προηγουμένω, γιατί δεν εγκρίθηκαν στι 17 του Δεκέμβρη, αλλά υιοθετήθηκαν στη συνέχεια. Οι οποίοι προσπαθούν με διάφορου τρόπου να τι αποδυναμώσουν. Επικαλούμενοι δίθεν ανταλλάγματα ή και συμπόρευση με την κυβέρνηση και το Δημοκρατικό Συναγερμό και άλλα. Η επιλογή τη ΕΔΕΚ να δώσει θετική ψήφο στους προπολογισμού δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τη φιλοσοφία του. Δεν είναι στήριξη ή συμπόρευση με την κυβέρνηση. Είναι στήριξη και συμπόρευση με του πολίτε, του συνταξιούχου, του λήπτε δημοσίων βοηθημάτων, του πληγέντες από την κρίση τη πανδημία, του ασθενεί, τι εργαζόμενε μητέρε, του κατοίκου τη Υπέθρου που σήμερα έχουν ανάγκη οικονομική στήριξη. Γι' αυτό και διεκδικήσαμε από την κυβέρνηση. Η κατώτατη σύνταξη να είναι πάνω από το όριο τη φτώχεια. Να αφιπηρετούν στα 63 χωρί αποκοπή του 12% οι εργαζόμενοι στα βαριά επαγγέλματα. Να συνταξιοδοτούνται οι πάσχοντε με μεσογεία ανημία στα 50 του χρόνια. Να επιδοτούνται οι εργαζόμενε μητέρε για τη φύλαξη των παιδιών του σε ευρεφονιπιακού σταθμού. Να ετοιμαστεί πρόγραμμα αντιμετώπιση τη υπογεννητικότητα, που μετά το Κυπριακό είναι το μεγαλύτερο μα εθνικό πρόβλημα να αυξηθεί η επιπλέον επιδότηση για την απόκτηση κατοικία στι 259 δυσπραγούσε κοινότητε από 10 μέχρι 30.000 ευρώ. Να προσθεθούν στο ίδιο πρόγραμμα και 134 κοινότητε που είχαν εξαιρεθεί και να προσθεθεί ένα ποσό μεταξύ 15 και 20.000 ευρώ. Να επιδοτηθεί σε ποσοστό 70 ή και 80% η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κατοικίες των μόνιμων κατοίκων των ορεινών και μυρωνιών κοινοτήτων να αξιοποιηθούν τα αγροτεμάχια στο πλαίσιο αυστηρών κριτηρίων για εγκυστική ανάπτυξη των ιδιοκτητών και των μελών των οικογενειών του. Να προαχθούν στελέχη τη Εθνική Φρουρά που είναι καθυλωμένα στον ίδιο βαθμό από 10 μέχρι 20 χρόνια. Αλήθεια, είναι συμπόρευση προ την κυβέρνηση η στήριξη προ του πολίτε που κινδυνεύουν οι περιουσίε του από τι άδικε και αυθαίρετε εκποίησει των τραπεζών, οι οποίε γίνονται στη βάση των νόμων που εσεί ψηφίσατε το Σεπτέμβριο του 2014, με εξαίρεση την ΕΔΕΚ, ή τον Ιούλιο του 2018, καθώς και με την πρόσφατη καταψήφιση στις 17 του Δεκέμβρη της πρότασης για καθολική αναστολή για τρεις μήνες όλων των εκπίσεων. Την κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, φίλε και φίλοι, δεν την εξέλεξε η ΕΔΕΚ. Κάποιοι άλλοι την εξέλεξαν το 2013 και το 2018, είτε άμεσα με τη ψήφων τους, είτε έμεσα με τις επιλογές και την ανοχή τους. Εάν κάτω από τι σημερινέ ιδιάζουσε συνθήκε η απόφαση να ψηφίσουμε του προπολογισμού για να στηρίξουμε του συνανθρώπου μα που έχουν πραγματική ανάγκη την κρατική στήριξη είναι συμπόρευση με το δημοκρατικό σεγμό και την κυβέρνηση, τότε πραγματικά πέστε μα. Τι είναι η πλήρη και διαχρονική στήριξη για συμπόρευση στο Κυπριακό. Τι είναι η αποδοχή διορισμό σε μη κρατικού οργανισμού και άλλα όργανα του κράτου. Τι είναι η χρηματοδότηση από τι ίδιε πηγέ. Τι είναι η σιωπηρή συγκάλυψη των σκανδάλων που, τα, που ταλάνισαν την Κυπριακή κοινωνία τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο τα διαβατήρια σκάνδαλο, είναι και άλλα. Γιατί δεν διεκδικούμε όλοι μαζί να ενημερωθούμε για τα σκάνδαλα των Κυπριακών αερογραμμών, των φαρμακευτικών υπηρεσιών, του τραπεζικού τομέα, των αξιογράφων, του συνεργατισμού, του ακτινοθεραπευτικού, του νοσοκομείου, λέμε, σου και άλλα. Πού βρίσκονται τα πορίσματα των ερευνητικών επιτροπών, γιατί δεν δίνονται στη δημοσιότητα, γιατί αρνούνται να κατατεθούν στη Βουλή. Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει άμεσα να απαντηθούν. Γιατί δεν στηρίζουμε από κοινού την προσπάθεια να εντοπιστεί η διαρροή των εμπιστευτικών εγγράφων από την Βουλή στον Αλτζαζίρα, που μα εξέθεσε ανεπανόρθωτα. Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει τον αγώνα τη για διαφάνεια και κάθαρση. Όχι επιφανειακά, αλλά ουσιαστικά και με την αποκάλυψη των σκανδάλων. Από αυτό το βήμα, για ακόμα μια φορά θα ήθελα κατά τρόπο ξεκάθαρο να καταστήσω σαφέ ότι η ΕΔΕΚ δεν χρηματίζεται. Η συνεισφορά τη προ την πατρίδα και τον λαό μα δεν γίνεται στη βάση συναλλαγών και δοσοληψιών. Για τη στάση της αυτή πολλές φορές του παρελθόν πλήρωσε κόστος και μάλιστα πολύ βαρύ. Όμως δεν αποστασιοποιήθηκε και ούτε πρόκειται να αποστασιοποιηθεί από τις αρχές της. Η ΕΔΕΚ προχωρά επικοδομητικά δίπλα στον πολίτη για τον πολίτη και την πατρίδα μας, Αδιαφρόντα για το κόστος που θα κληθεί ενδεχομένως να καταβάλει. Το παρελθόν της το δοτεί το παρόν και το μέλος μας. Σας ευχαριστώ.